Τώρα δεν είναι εδώ ο κύριος Βαφιάδης. Θα του τα μεταφέρετε, πιστεύω. Πριν από περίπου 20 μέρες έφυγε ένα email από το τμήμα διοδοτήσεων της Διεύθυνσης Διαβίου Εκπαίδευσης κτλ. Στα σχολεία, στους διευθυντές, για να φτάσει στους συλλόγους γονέων. Πήγε και στο σχολείο που είναι στα σχολεία που είναι τα δικά μου τα παιδιά. Το οποίο πέραν το ότι το κείμενο το συγκεκριμένο που έχετε στείλει πρέπει να έχει γραφτεί από ανθρώπους που δεν πρέπει να έχουν καμία σχέση με σχολεία ή συλλόγους γονέων, γιατί έχει μέσα συναρτησίες και εκφράζει παντελή άγνοια σε σημεία του. Ουσιαστικά τι κάνει, συνδέει τις διαδικασίες των εκλογών των συλλόγων, των εκλογοαπολογιστικών διαδικασιών τους, αλλά και των παραχωρήσεων χώρων για δραστηριότητες προς τους συλλόγους γονέων, με την αλλαγή καταστατικού τους και την υποχρεωτική έκδοση αφημί. Για να αλλάξει ένα καταστατικό, φαντάζομαι θα το ξέρετε οι περισσότεροι εδώ, ένα σύλλογο θέλει 600 ευρώ. Σημαίνει οικονομική εξόντωση να το επιβάλλει. Τι θα κάνετε, θα τα καλύψετε εσείς αυτά τα λεφτά για να γίνει, ή θα συνεχίσετε να τους εκβιάζετε για να λέτε ότι δεν θα τους αναγνωρίσετε όπως λέτε. Μάλιστα, υπάρχουν υπάλληλοι του Δήμου, ίσως από υπερβάλλοντα ζήλο, που πιέζουν προέδρους συλλόγων γονέων, τους ζητάνε να υπογράψουν υπεύθυνες δηλώσεις ότι μέσα σε 3 ή 4 μήνες θα αλλάξουν το καταστατικό τους, και με βάση αυτό για να μπουν στη διαδικασία να πάρουν άδεια παραχώρησης. Ζητάτε αφημί από τους συλλόγους γονέων, δηλαδή από νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, τα οποία στηρίζονται, όπως ξέρετε, φαντάζομαι, στην εθελοντική προσφορά των γονιών σε βάρος του ελεύθερου χρόνου τους, που φυσικά δεν έχουν σχέσεις οικονομικές, συναλλαγές με δημόσιες υπηρεσίες, δεν χρηματοδοτούνται από πουθενά, ούτε από το Δήμο, ούτε από πουθενά αλλού. Τους αντιμετωπίζετε ως επιχειρήσεις. Και αυτό που θέλουμε να μας απαντήσετε σήμερα είναι τελικά γιατί δυσκολεύετε όσο περισσότερο μπορείτε τη λειτουργία των συλλόγων γονέων. Ποια είναι η πρόθεσή σας? Είναι επειδή δεν σας είναι αρεστές διεκδικήσεις πολλών από αυτούς τους συλλόγους για την κατάσταση που υπάρχει, που σε κάποιες περιπτώσεις είναι τραγική, στις σχολικές υποδομές ή στον εξοπλισμό πάρα πολλών σχολείων, το οποίο είναι θέμα ευθύνης του Δήμου? Είναι μήπως για να εφαρμόσετε μια υπάρχουσα ήδη τα τελευταία χρόνια αντιεκπαιδευτική νομοθεσία που θέλει να πετάξει έξω από τα σχολεία τους συλλόγους γονέων για να μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι χώροι τους, οι αυλές τους, από κάθε λογής ιδιώτες? Εμείς αυτό θέλουμε να βάλουμε σήμερα. Θέλουμε να μας απαντήσετε πού το πάτε, ποια είναι η πρόθεσή σας και ποιος ο λόγος που κάνετε ό,τι μπορείτε για να δυσκολέψετε τους συλλόγους γονέων.